έκτος και ακατάλυτος και θεία δύναμη του τιμίου και ζώπη σταυρού, ή με τα πάντων ημών, αδελφοί μου αγαπητοί, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας για την παρουσία σας σήμερα στον κατανυκτικό αυτό εσπερινό, να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς σε εκείνους που μας ακούνε από τα ερτζιανά κύματα και που μας βλέπουν μέσω της διαδικτυακής τηλεοράσεως της Μητροπόλεως μας. Να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τους άρχοντες πρωτοψάλτην του ναού μας και λαμπαδάριο για την υπέροχη απόδοση των ιερών υμνολογημάτων και να ευχηθώ σε όλους δύναμη πνευματική στο στάδιο του αγώνος το οποίον διερχόμεθα. Θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου, έχει περάσει και η ώρα, λέγοντας πως χριστιανός δεν είναι απλώς ο καλός άνθρωπος που βιώνει συναισθηματικές καταστάσεις, ερμηνεύει ορθολογιστικά τα πράγματα μέσα σε ένα ωραίο ηθικιστικό πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας στοικά τα προβλήματα, μένοντας σε ένα εξωτερικό επίπεδο χωρίς βαθύ υπαρξιακό νόημα, θυσία, έξοδο από το εγώ, άσκηση, ταπείνωση, μετάνοια, στερημένος χάριτος, ευλογίας και ελευθερίας, μακριά από μια συνάντηση και ένωση με τον ζωντανό Θεό. Κατά την αιρετική δυτική αντίληψη και συγκεκριμένα του σχολαστικού θεολόγου και αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας Ανσέλμου, που επικρατεί στην άποψη και την σκέψη της εκπεσούσης ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής και των εξ αυτής αποκοπέντων προτεσταντικών λεγόμενων ομολογιών, η σταυρική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά πραγματοποιήθηκε δήθεν για να εξηλαιωθεί προσβεβλημένη Θεία Δικαιοσύνη και όχι ως έκφραση του μεγαλείου της αγάπης του Θεού Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για τον πεσμένο άνθρωπο. Αποδίδεται δι' αυτής της διαβολικής και σατανικής θεωρίας πάθος εις τον απαθή αιώνιον και ανυπέρβλητον Θεόν. Είναι λοιπόν μεγάλο λάθος η θρησκειοποίηση της Εκκλησίας. Έτσι καλλιεργούνται οι φανατισμοί, οι μαγικές αντιλήψεις περί Θεού, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ανθρώπων, η μοναξιά των αθλίων ατομισμών, η οθελεμιστική αντίληψη του κόσμου, διάφορες μορφές φαντασιοπληξίας και ψυχοπαθολογίες, ότι οι άλλοι μας ζηλεύουν, μας απειλούν, μας εχθρεύονται και δημιουργούνται μύριες φοβίες, μειονεξίες, θωρές και καχεξίες. Χωρίς το ανδρείο και ασκητικό μαρτυρικό φρόνημα, την άρση του προσωπικού μας σταυρού που μας ζητεί σήμερα ο Χριστός, να άρωμε το σταυρόν μας επί των ώμων μας, τον ασπασμό της οδύνης ως εφαλτήριο σημαντικής εκτινάξεως στην αγκαλιά του σταυροθέντος Χριστού, θα μένουμε σε ανιαρές ηθικοπλαστικές διηγήσεις, συναισθηματικές αναλύσεις και ανώδυνες συνταγές για ένα χαζοχαρούμενο νεοχριστιανισμό που θα κάνει τον άνθρωπο τραγικά ανέραστο, με βίο ανοημάτιστο και τραχή, γιατί χωρίς θείο έρωτα δεν μπορείς να νικήσεις το διάβολο. Τι σημαίνει άραγε χριστιανός που έρει τον σταυρόν του? Ακούστε παρακαλώ πολύ, λέγει ο Χριστός, προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής, «Η δε μη γεμιστόν ουκ έχετε παρά το Πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου
ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τις ρήμες, όπως δοξαστώσει υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν απέχουση των ιστών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσωση εν το φανερό. Στο κατά Ματθαίον, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 4. Μα τι σχέση έχουν τα χωρία αυτά με το θέμα μας, θα διερωτηθείτε. Να ποια είναι η αληθινή ελεημοσύνη όμως. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει να προσέχουμε την ελεημοσύνη μας, να μην γίνεται μπροστά στους ανθρώπους, για να μας επιδοκιμάζουν, επιβραβεύουν, επικροτούν, επεφημούν, χειροκροτούν και διαφημίζουν. Μη αναμένετε ανταμοιβή έτσι στον ουρανό. Την ελεημοσύνη σου την δημοσιεύουν και την ελεημοσύνη τους την δημοσιεύουν και τη διατυμπανίζουν οι υποκριτές, για να τους τιμούν, προσέχουν και συζητούν οι άνθρωποι. Το στόμα του Χριστού μας βεβαιώνει ότι όλοι αυτοί είναι η ανταμοιβή τους. Ο αληθινός όμως χριστιανός, όταν δίδει ελεημοσύνη, δεν θα πρέπει να ξέρει το αριστερό του χέρι τι κάνει το δεξί του. Μα γίνεται αυτό, αφού το λέει ο Χριστός, γίνεται. Δεν θέλουμε να είμαστε σταυροφόροι. Θέλουμε να φαντάζουμε τα ονόματά μας μεταξύ των μεγάλων δωρητών. Το αυτό λέγει ο Χριστός για τους αληθινά προσευχομένους λίγο παρακάτω. «Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, προσεύξε το πατρί σου το εντοκρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εντοκρυπτό, αποδόσωση εν το φανερό». Στον στίχο 6, κατά Ματθαίον κεφάλαιον 6. Να αγαπάς τη μόνωση, τη μυστικότητα, την ησυχία, την απομάκρυνση από τα περίεργα μάτια και τα επενετικά λόγια, με σφαλισμένη καλά την πιο απόμερη θύρα του σπιτιού σου, μόνος με μόνο το Θεό, βιώνοντας τη δική σου κένωση, σταύρωση, εγκατάλειψη, δίκως τα δεκανίκια της προσοχής, της κολακίας και της συμπάθειας των άλλων. Συνεχίζει ο Χριστός μιλώντας για μια ανυπόκριτη, γενναία, αληθινή, αυτιασίδωτη, ντόμπρα, σταυρώσιμη ζωή. «Σι δε νηστεύων, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μη φανεί στις ανθρώπις νηστεύων». Στο στίχο 17-18 του ιδίου κεφαλαίου του Ευαγγελίστου Ματθαίου. Εμείς νομίζουμε ότι ποιούμε το θέλημα του Θεού και γινόμαστε ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι με το να διαλαλούμε την αρετή μας και την νηστεία μας, ώστε να διδάξουμε δήθεν, να ωφελήσουμε δήθεν και να παρακινήσουμε και τους άλλους, να γι και άλλοτε γινόμαστε και αυστηροί κριτέ όσων δεν νηστεύουν. Ο Χριστός όμως δεν μας λέγει αυτό. Μάλιστα λέει να κρύβουμε καλά την αρετή μας, να μην δείχνουμε καν ότι νηστεύουμε, όπως κάνουν οι αξιοθρήνητοι υποκριτές και ευσεβιστές. Η ενάρετη ζωή είναι μια σταυρωμένη ζωή, σε αυτήν μας καλεί ο Χριστός. Συνεχίζει ο Κύριος. «Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσει και κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσι ουδέ κλέπτουσι. Όπου γαρεστεί ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών». Στον στίχο 12-21 του αυτού κεφαλαίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Ο αληθινός θησαυρός είναι οι αρετές που μας συνοδεύουν και στην άλλη ζωή. Οι γήινοι θησαυροί που καταστρέφονται και κλέβονται δεν είναι για τους αληθινούς χριστιανούς, αφού οι αληθινοί χριστιανοί έχουν θησαυρό τους μοναδικό τον Χριστό και εκείνο νους και καρδιά τους. Ελεύθερος είναι ο ακτήμων, ο πένης, ο εγκρατής, ο σταυρωμένος, ο αχθοφόρος της αγάπης των λόγων του Χριστού. Οι κοσμικοί έχουν ακουμπήσει την καρδιά τους σε πήγιους θησαυρούς και είναι σκλαβωμένοι και νυχτωμένοι και συγχυσμένοι.
Ο Απόστολος Παύλος, επισκεπτόμενος στην Κόρινθο, λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Α, στίχος 17, «Απέστειλε με ο Χριστός, ευαγγελίζεστε ουκ εν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού». Βρίσκομαι, λέει, πλησίον σας, σε ιερή αποστολή που μου όρισε ο Ιησούς ο Χριστός, να κηρύξω το Ευαγγέλιο Του, όχι κάνοντας επίδειξη των γνώσεών μου και της ευφυΐας μου και της τυχόν σοφίας μου, της τέχνης των ωραίων λόγων μου, της υψηλής ρητορίας μου, βγάζοντας τεκμηριωμένα συνθήματα και πιστικά συμπεράσματα, επιχειρήματα ανθρώπινα και λογοτεχνικά τερτύπια, δίχως την κένωση του Χριστού, λόγια δίχως βίωμα, θυσία, αίμα, πνεύμα, ουσία και ζωή. Με δυσκολία λοιπόν θα συνεχίσω το θέμα μας στην αυστηρή αυτοκριτική της πορείας μας μέσα στην Εκκλησία, στη σκιά του Σταυρού, του Κυρίου Συμβόλου μας, του χριστιανικού μας εμβλήματος, του χαριτωμένου σημείου, του ευλογημένου, του τιμίου και ζώπιου Σταυρού. Η σημαία, το λάβαρο, το παράσημο, το σκύπτο, άβδος δυνάμεως είναι για μας τους χριστιανούς ο Σταυρός του Χριστού. Ο λόγος του Σταυρού είναι σιωπή, πόνος, στέρηση, μείωση, εξαφάνιση, ταπείνωση και ατιμία. Σβήνει, χαμηλώνει, χάνεται κάθε στοιχείο υψηλοφροσύνης, βερμπαλισμού, δόξας, καυχήσεως, προπαγάνδας, προσιλητισμού, λαϊκισμού, παρασυρμού, σε επιδοκιμαστικά χειροκροτήματα. Ο σταυρωμένος Χριστός μιλά δίχως να μιλά. Μιλά η θυσία Του, το αίμα Του, ο πόνος Του, η ατίμωσή Του, ο εξευτελισμός Του, η αθλειότητα της οδύνης Του, η άφατη, η άκρα, η μεγαλειδιοστάτη ταπείνωση, ως εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Καμιά φλιαρία, καμιά περιτολογία, καμιά λέξη δίχως βίωμα, πράξη, ζωής, κένωση, αλήθεια, τιμιότητα, γνησιότητα και εγκυρότητα. Ο σταυρικός λόγος είναι ένα σφιχτό αγκάλιασμα όλων των πονεμένων, των καταφρονεμένων, των προδομένων, των δυστυχισμένων, των κυνηγημένων, των αδικημένων, των αποδιωγμένων, των ταλαιπωρημένων, των τυραννουμένων, των προβληματισμένων και των παραγκονισμένων της κοινωνίας. Το κήρυγμα του Σταυρού μας ελέγχει, μας κρίνει, μας προσκυνίζει, μας ζυγίζει, μας μετρά, μας αναγκάζει να κάνουμε αυτό που έκαναν όλοι οι Άγιοι, να κάνουμε την πράξη θεωρίας επίβαση, να χαμηλώσουμε την ένταση των λόγων, να μειώσουμε τους λόγους, να αυξήσουμε τις εντοκρυπτό αγαθές πράξεις, τα ταπεινά έργα, τη μυστική και σιωπηλή άρση του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού μας αναγκάζει να μην περιοριστούμε στην επιφάνεια, την εξωτερικότητα, την εφημερότητα, την επικαιρότητα, στη θέα της βιτρίνας, στον καθαρισμό του έξωθεν του ποτηρίου, στην κατοχή παροπίδων, στην αυλεψία της καμπούρας μας, του κάρφους των ματιών μας, στη λησμοσύνη καθόδου, στα άγνωστα βάθη του κανανεκεμένου εαυτού μας. Ο Σταυρός μας περιορίζει, αδελφοί και αδελφές, σε πορεία κατάδυσης αυτογνωσίας, αυτοελέγχου, αυτομεμψίας, αυτοκριτικής και όχι συνεχή εμπλοκή στη μάχη των εντυπώσεων, των δημοσίων σχέσεων, της φθηνής δημοσιότητος, της δημοτικότητος, της συλλογής επένων και όχι της περισυλλογής και της εδώ και τώρα ανακάλυψης της ουσίας, του πολυτιμή του Μαργαρίτη, της απολεστήσης δραγμής, των ταλάντων, του ενός ου έστι χρία, της μερίδος της μακαριζωμένης αγαθής Μαρίας, της παρά τους πόδας του Ιησού, της παρά το Σταυρό Παναγίας, του μη εγκαταλείψαντος το διδάσκαλο αγαπημένου μαθητού Ιωάννου. Μπορούσε, ασφαλώς μπορούσε, να αποφύγει τη Σταύρωση ο Χριστός. Μπορούμε να κατασκευάσουμε λοιπόν έναν άμοχθο, άκοπο, ακοστολόγητο χριστιανισμό. Δεν θα είναι όμως αληθινός χριστιανισμός. Ο Χριστός είπε αλίμονος σε αυτούς που όλοι θα τους χειροκροτούν, θα τους χαμογελούν,
θα τα πηγαίνουν καλά με όλους πάντοτε και παντού. Ουέ ημίν, ότα πάντες ύποσιν ημίν εφ. Μπράβο δηλαδή. Η Ορθοδοξία δεν κατεβάζει μόνιμα τον ουρανό στη γη. Ο Σταυρός πατά στη γη και καταλήγει στον ουρανό. Ο Σταυρός διδάσκει την παροδικότητα, τη ματαιότητα, τη μηδαμινότητα της παρούσης ζωής και ότι εδώ δεν έχουμε μένουσα πόλη. Να όμως που και οι χριστιανοί που εκκλησιαζόμαστε και κοινωνάμε και μελετάμε και προσευχόμεθα και νηστεύουμε, μας ενδιαφέρει το καλό όνομα, το καλό ντύσιμο, το καλό φαγητό, η καλή σύνταξη, το καλό σπίτι και το καλό αυτοκίνητο. Εδώ θα μου πείτε, Πάτερ μου, μας τα δυσκολεύετε. Δεν είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Δεν διαλέξαμε τη μοναχική ζωή και την αφιέρωση. Εδώ και στα μοναστήρια οι μοναχοί έχουν τις βασικές ανέσεις τους. Βλέπετε, ο παλαιός άνθρωπος, ο ασταύρωτος, έχει τις δίκες φαινομενικά απαιτήσεις του. Έχει πολύ καλές δικαιολογίες, προφάσεις και αιτίες σε διευκολύνει να ζεις και να κινείσαι μέσα στο σύστημα. Να βολεύεσαι, να αισθάνεσαι άνετα, να έχεις πρόσβαση και μερίδιο στην σύγχρονη υπερκαταναλωτική κοινωνία, στην αδιαφάνεια των διαπλοκών, μέρος το κέρδος των υλικών συμφερόντων. Δεν θέλουμε βέβαια να τα χαλάσουμε και με την, όπως είπαμε, θρησκειοποιημένη εκκλησία, να διαζευθούμε και να στενοχωρηθούμε, να χάσουμε τις καλές παρέες μας, την αναγνώριση, την κοινωνική καταξίωση, τις ευχάριστες ώρες που περνάμε στους λεγόμενους εκκλησιαστικούς χώρους. Μερικοί λένε, πάρε το χάραγμα του Αντιχρίστου και δεν σε πειράζει τίποτα αρκεί να έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Πώς όμως είναι δυνατόν να μείνει ο Χριστός στην καρδιά σου όταν ενταχθείς στις ορδές του πονηρού δαίμονος? Κατασκευάζομαι λοιπόν ένα ανώσιο συντέριασμα, ένα ανίερο γάμο, μια ανεπίτρεπτη συμβίωση Θεού και Μαμονά. Ο Χριστός το είπε νωρίς και ξακάθαρα. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει, ουδείναστε Θεό δουλεύειν και Μαμονά. Είναι στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο Ζήτα, στίχος 24. Αν εμείς μπορούμε το αδύνατο να κάνουμε δυνατό και να δουλεύουμε συγχρόνως σε δύο εντελώς Κυρίους, όταν ο Κύριος λέγει ότι αυτό ποτέ δεν γίνεται, γιατί τον ένα από τους δύο θα αγαπήσει ή θα μισήσει, τότε αλλάζει το πράγμα. Όμως έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι αυτά δεν γίνονται και αν για λίγο καιρό γίνουν, δίδουν ταραχή, φόβο, διχασμό, προβλήματα, ταλαιπωρία και σύγχυση. Δεν μπορούμε να παίζουμε και να μην είμαστε ευθύς, αυθεντικοί, ντόμπροι, γνήσιοι, αληθινοί. Επιχειρούμε πολλές φορές υποκριτική μασκοφορία, θεατρική παράσταση, διακοσμητική τέχνη, από ιεροποίηση συμβόλων, παραλλαγή σχημάτων, ανοσιότητα και δεινή παραποίηση. Κάνουμε το σταυρό μας ενίοτε τυπικά, ανούσια, από συνήθεια, σαν κάποιους πολιτικούς που για την άγρα ψήφων μπαίνουν στους ναούς και κάνουν το σταυρό τους σαν να παίζουν κάποιο όργανο. Φοράμε το σταυρό διακοσμητικά, εθιμοτυπικά, για το καλό, για τύχη, ανοημάτιστα. Τον έχουμε το σταυρό σε εκκλησίες, στις σημαίες, ψηλά, μακριά, έξω, ιστορικά, θρησκευτικά και όχι βιωματικά. Δεν μας συμφέρει πολύ, μας ενοχλεί, μας δυσκολεύει, μας περιορίζει. Αφαιρούμε το βαθύ του νόημα για την ίδια τη ζωή μας. Το διατηρούμε ως ιερό σύμβολο, δίχως ανταπόκριση στον αθυσίαστο, σκληρό, εγωιστικό, υπερφύαλο και αταπείνωτο βίο μας. Αδειάζουμε το περιεχόμενο της άφατης αγάπης και ταπεινώσεως του Σταυρού. Γιατί όπως λέει ο πολλής κόσμος, δαιμονοκίνητα, κανείς ποτέ δεν πάει μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Ασταυροφόρητα όμως πάμε μόνο πίσω, πέφτομε στις παγίδες του πονηρού.
Μένει ακατανόητος πλήρως ο σταυρός του Χριστού, όταν δεν θέλουμε πουδενή να φορέσουμε το ακάνθινο στέφανο του πένθους, της αδικίας, της οικοφαντίας, της αδικίας, του κατατρεγμού, του πειρασμού, του προβλήματος, της δοκιμασίας και της κρίσεως. Όταν μανιωδώς επιζητούμε το φθαρτό στέφανο της ανθρώπινης καταξιώσεως, της αυτοδικαιώσεως, της επενοθυρίας, της κολακίας, της καλοπέρασης και της ανέσεως. Ο ακάνθινος στέφανος της εμνότητος, της αδοξίας, της ταπεινώσεως, της ασκήσεως, του μαρτυρίου, της συνειδήσεως, της αγρυπνούσης καρδιάς, της συνεχούς εγρηγόρσεως, της εγκρατείας, της σιωπής, της στερήσεως και της υπομονής, θα δώσει τον φωτοστέφανο της δόξης όμως. Ανεβαίνοντας κανείς αθόρυβα τον προσωπικό του Γολγοθά, έρωντας το σταυρό του Κυρίου του, θα μεταμορφωθεί, θα ανακαινιστεί, θα ανανεωθεί, θα αναστηθεί, δίνοντας το Θεό στην πρόγευση της ουράνιας μακαριότητος του παραδείσου από αυτή τη ζωή, όπως συμβαίνει με τους Αγίους μας. Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μας απαρνηθούν, μας λησμονήσουν, μας απορρίψουν, μας αποδιώξουν, μας αφήσουν στο περιθώριο, στην άκρη, δεν μας χαρίσουν ούτε μια ευγενική ματιά, ούτε ένα χαμόγελο, ούτε ένα χαιρετισμό, μας θεωρήσουν εντελώς αχρίαστους, άχρηστους, ανίκανους, ανίδεους, υποτένιους, σαλούς. Δεν έχει καμία μα καμία αξία, μα καμία σημασία, αρκεί να μας δεχθεί ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου. Αρκεί να ανοίξει εκείνος την αγκαλιά του και να μας αρπάξει μέσα της. Σκεπτόμαστε έτσι? Αν όχι, ακόμη δεν έχουμε μαθητεύσει στη σχολή του Σταυρού. Δεν έχουμε γίνει αληθινοί σταυροφόροι, χριστοφόροι, νικηφόροι, χριστιανοί. Θέλει μεγάλη δύναμη να έχεις για να ακολουθείς τον και μετά τον ανώμων λογιστέντα Χριστό, τον εμπτιστέντα, τον μετακακούργων σταυροθέντα, να τον συνοδεύεις μέχρι την κορυφή του Γολγοθά, να τον παρακολουθείς μόνο πονεμένο, αδύναμο, οχρό, λόγχη την πλευρά και εντιθέντα, ματωμένο, να διψά, να ποτίζεται χολή και ξύδι, να σιωπά, να προκαλείται και να μην απαντά, να μην ανασταίνεται τώρα, να υπομένει, να ανέχεται, να προσεύχεται υπό των σταυρωτών του, να τους συγχωρεί εγκάρδια, να τους δικαιολογεί πως δεν ξέρουν τι κάνουν, να σκέφτεται το μέλλον της μητέρας του, να την εμπιστεύεται στα χέρια του επιστηθίου φίλου και μαθητού του Ιωάννου. Μάλλον αγνοούμε ασυγχώρητα το μυστήριο, το βαθύ νόημα, το εύρος και το μήκος του Σταυρού, το μάθημα του νικημένου νικητή εσταυρωμένου, ο οποίος στην κορυφή του λόφου εκείνου έξω της Ιερουσαλήμ αγκάλιασε τη σύμπασα ανθρωπότητα. Συνεχίζει να σκανδαλίζει τους ανώριμους, τους επιπόλαιους, τους πρόχειρους, τους ρηχούς, τους φθηνούς, τους βιαστικούς, τους εξωτερικούς, τους άμοχθους, αθυσίαστους, φτιασιδωμένους και αταπείνωτους ο Σταυρός. Αποτελεί ακόμη μορία, παραδοξότητα, πρόκληση, κάτι το ακατανόητο ο Σταυρός. Δεν δεχόμαστε το πολίτευμα του Σταυρού, του μαρτυρίου, της σιωπής, της αδοξίας και ευαγγελιζόμαστε ένα Θεό δυνάστη, τροπεούχο, καταστροφέα των εχθρών, ένα Θεό που θα υποτάξει τους πάντας κάτω από το πέλμα μας, όπως ο διεθνής σιωνισμός ευαγγελίζεται μέσω των μασονικών στοών και προαναγγέλει το κτίσιμο του τρίτου ναού του Σολομώντος για να εγκαθιδρύσει εκεί τον δήθεν Μεσσία της δόξης που θα είναι ο εσχρός Αντίχριστος. Θέλουμε ένα Θεό, οι άνθρωποι δηλαδή, οι θρησκείες, το Ισλάμ, όλοι αυτοί οι σέκτες, οι παραθρησκευτικές ομάδες, ένα Θεό πρόεδρο κοινωνικών ταμείων, συντηρητή του εγχώριου φορκλορισμού και σημεοφόρο πατριώτη. Ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο σταυρωμένος, ο εγκαταλελειμμένος και ανίσχυρος Χριστός χορταίνει όμως με νόημα τη ζωή. Ξεδιψά ακόρεστα λάτρης του απολύτου, της τελειότητος, της ολοκληρώσεως,
ανασταίνει ψυχικά νεκρούς, δεν αφήνει κανένα στη μοναξιά, στην αδυναμία, στην προδοσία, στην εγκατάλειψη, αρκεί να του εγκαταληφθεί στα πληγωμένα, ματωμένα από αγάπη χέρια του και να τους δώσει πληρότητα μακαριότητος, σωτηρία, λύτρωση, αγιασμό, θέωση, θεία χάρη και θεία μέθεξη κατά χάρη. Ο δίκαια απαιτητικός σήμερα νέος δεν ζητά από τη μάνα του παχιά και ωραία λόγια, αλλά βίωμα και παράδειγμα, έμπρακτη αγάπη, φως στο τούνελ του προσωπικού του αδιεξόδου, νόημα βίου, ανίστακτη ορθοστασία, όχι χάιδεμα των παθών του, δικαιολόγηση της αδυναμίας του, ψευτοπαραγωγιά και ωραιοποίηση του άδη, η τιμιότητα, η ακρίβεια, η γνησιότητα του ηπίου, νυφάλιου και γαλινίου ευαγγελικού εκκλησιαστικού λόγου θα τον κάνει μόνον αυτή να συνειδητοποιήσει και να ανακαλύψει τη μοναδικότητα, ιερότητα και ωραιότητα του προσώπου του, τη δύναμη της αδυναμίας του, την εξέβρεση των σίγουρα δοθέντων ταλάντων του, την άφθητη και ανυπέρβλητη ομορφιά της παρθενίας του, την απέραντη ειδονή της καθαρότητος του σώματος και της ψυχής του, την εξερεύνηση και την παραδοχή της ήτας, την αφοβία του θανάτου, τον γλυκασμό και τη λύτρωση της ορθόδοξης πνευματικότητος, του εκκλησιασμού, της μυστηριακής ζωής, της μνήμης του θανάτου, της χαρμολύπης, της ελπίδας, της μεταμορφώσεως, της αναστάσεως, της χάρτης του Παναγίου Πνεύματος, και όχι ένα πιάτο σε ένα ζεσταμένο φαΐ στο φιλόπτωχο τραπέζι, ένα επίδομα με απόδειξη, μια ψυχολογική τόνωση που θυμίζει κομπογιανίτικο ξεμπέρδεμα. Καλά είναι αυτά, αλλά όχι τα άριστα. Οι άνθρωποι πλησιάζοντάς μας ζητούν την ευωδία της αρετής μας, αδελφοί μου και αδελφές μου. Να τους πούμε αυτό που μας είπε ο Θεός, αυτό που γευτήκαμε στην προσευχή που αγγίξαμε και βιώσαμε αληθινά. Οι βλασφημούντες σταυρωτές παρακαλούσαν τον εσταυρωμένο, αν ήταν Θεός, να κατέβει από το σταυρό. Δεν κατέβηκε όμως. Όπως και άλλοτε έχουμε πει, δεν μπορούμε να προκαλούμε και να απαιτούμε το θαύμα στη ζωή μας βιαστικά, ανυπόμονα, ταραγμένα. Ο Θεός δεν είναι θαυματοποιός, πρόστιχος και ανερμάτιστος όπως εμείς πιστεύουμε. Επίμονα να ψάχνουμε και ορισμένες φορές να δημιουργούμε λοιπόν σημειοφόρους θήθεν πνευματικούς για να ικανοποιήσουμε την πλανεμένη εντύπωση αποκαλύψεων και όχι ταπεινά, υπομονετικά και ήσυχα να ζητούμε το θείο έλεος, τον θείο φωτισμό, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας από τον πνευματικό μας Πατέρα. Θέλουμε, φαίνεται, να πιστέψουμε και ζητάμε πρόσθετες αποδείξεις για να επιβεβαιωθούμε. Αναζητούμε δήθεν προορατικούς για να απαλλαγούμε από περιττές καθυστερήσεις στην προσευχή και άμεση πληροφόρηση του θελήματος του Θεού από σύντομες αποκαλύψεις, δίχως κόπο και δίχως μόχθο και καμία προσωπική προσπάθεια. Γνωρίζω καλά ότι δεν γίνομαι ιδιαίτερα ευχάριστος λέγοντας όλα αυτά. Αδελφοί μου, λέγοντας αυτά, μην νομίζετε πως δεν κρίνομαι και απαλλάσσομαι και εγώ με μια γενικόλογη αυτοκριτική που αφορά περισσότερο τους άλλους. Δεν ελέγχω και δεν επιτιμώ κανένα. Ποιος άλλωστε είμαι εγώ, ο πολύ περισσότερο από εσάς αμαρτωλός. Αλλά προσφέρω στην αγάπη σας μια αληθινή πορεία μέσα στην Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία μας έχουν προσφέρει οι Άγιοι μας. Είναι κρίμα επί τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία να μην έχουμε προσλάβει το υγιές μήνυμα του Σταυρού και να το αλλοιώνουμε κατά την αρέσκεια και το συμφέρον και την περίσταση. Να απεκδίουμε από το Σταυρό το προφητικό, αποστολικό και μαρτυρικό κήρυγμα της αποκαλύψεως των θείων μυστηρίων, των ακτίστων ενεργειών του Θεού, της πανστερνουργού και ζώπιου χαριτός του, που θεραπεύει τα ασθενή και τα ελείποντα αναπληρώνει, που προνοεί, που σοφίζει, που χαριτώνει, που ευλογεί και ανορθώνει.
Εμείς ορθωνόμαστε μπροστά στο Σταυρό όχι για να σκιαστούμε από Αυτόν και να εμπνευστούμε όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ιερομάρτυρας, που όπου κήρυτε έστεινε και ένα Σταυρό, όχι να σκιαστούμε, αλλά για να τον σκιάσουμε δυστυχώς, φορώντας και ένα αδαματοπίκυλτο Σταυρό με ένα λόγο βαρύ, σκληρό, δυνατό, που δεν θυμίζει το σταυρωμένο της αγάπης, της συγνώμης, της θυσίας και της άκρας ταπεινώσεως. Συχνά λοξοδρομούμε για να μην βρεθούμε κατ' ενώπιον του Σταυρού και καθευθυστούμε και φανούν οι ελλείψεις μας, οι αστοχίες και οι παραμορφώσεις μας. Παρακάμπτομαι, αγαπητοί μου, το Σταυρό ακόμη και στη Θεία Λειτουργία, ερμηνεύοντάς την σήμερα μόνο εσχατολογικά, δοξαστικά, χαρούμενα. Δεν θα έχουμε όμως ποτέ Κυριακή της Αναστάσεως, εάν δεν περάσουμε από την ενάτη ώρα της Μεγάλης Παρασκευής. Εν ονόματι της λεγόμενης δήθεν λειτουργικής αναγεννήσεως ή ανανεώσεως, θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, να σβήσουμε το μυστήριο της μυσταγωγίας, της μυστικότητας, της ταπεινότητος, της ευλαβίας, να είναι όλα άμεσα κατανοητά, να τα μεταγλωτήσουμε στην χυδαία τρέχουσα γλώσσα, να τα αποιεροποιήσουμε πλήρως, να ακούγονται όλα αυτά σαν ποιητική επαγγελία ερμηνευόμενα και απλοποιούμενα, να μην έχουμε την μέθεξη αλλά την οησιαρχία του Βαρλαάμ και του Ακινδίνου σαν πρότυπο βίου. Η πρόσληψη του θυσιαστικού φρονήματος για μυστικό γάμο των ψυχών μας με το εσφαγμένο αρνείο, το οποίο καλούμεθα να ακολουθήσουμε όπου μας πάει και όχι να το πάμε εμείς εκεί που θέλουμε, πρέπει να είναι ο στόχος μας. Διατηρούμε βέβαια και ερμηνεύουμε το βαρύ πλούτο των αμφίων, τον οποίο και ερμηνεύουμε θεολογικά, αποδεικτικά, επιδεκτικά, μιλώντας για βυζαντινή παράδοση, για συμβολισμούς της μεγαλειώδους ωραιότητος της ουράνιας ιεραρχίας. Κάπου όμως φαίνεται πως ο κόσμος αναζητά περισσότερο την ευλάβεια, τη σεμνότητα, τη λιτότητα και το απέριτο. Ενώπιον του αναμάρτητου, του πένιτος, του γυμνού, του μόνο σταυρωμένου Κυρίου μας, θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε με απλότητα και με ταπείνωση. Να παρουσιάζουμε και να ερμηνεύουμε το Σταυρό ως αρχαίο και ιερό σύμβολο στους άλλους και εμείς να βρίσκουμε δικαιολογίες για μια στάση και συμπεριφορά αθυσίαστη και αντιασκητική και μάλιστα να επικαλούμαστε και ανώσια και αναλυθή επιχειρήματα και ακόμη τα κίνητρά μας τα πραγματικά να τα αποκρύβουμε και να τα ερμηνεύουμε λαθεμένα. Αυτό είναι σίγουρα ανέντιμο. Η εκλογήκευση του Σταυρού του Χριστού αληθινά την χάνει ματαιοπονία, εντούτοις όμως συναντάται και υπάρχει. Οι πιστοί που συνεχίζουν και θέλουν να ασκούνται, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, θεωρούν την άσκηση αυτό σκοπό, θεωρούν μόνη προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας την νηστεία και όχι τη συμφιλίωση με το συγγενή ή το γείτονά τους και την καθαρή εξομολόγηση. Άλλοι πάλι συνδυάζουν την νηστεία με τη δίαιτα για τη σωματική τους υγεία κέρια, για τη σιλουέτα, την ωραιότητα και μακροζωία τους ή και ακόμη γιατί και αυτό ακούστηκε για μια κατά περιόδους περιστασιακή γυμναστική της θέλησης. Είναι γεγονός πως μερικές φορές παραδεχόμαστε τις πτώσεις, τα ολισθήματα, τις συναρπαγές, τις αμαρτίες μας και αυτό είναι καλό. Αν όμως εξετάσουν προσεκτικά, βαθιά και αυστηρά τον αγαπητό εαυτό μας, θα δούμε πολλές προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα χριστιανισμό στα μέτρα μας, στις ανάγκες μας και στις δυνάμεις μας. Δεν θέλουμε να κουραστούμε πολύ, δεν θέλουμε να επιμείνουμε πολύ στον αγώνα, να υπομείνουμε πολύ τη δοκιμασία, να καθυστερήσουμε στην προσευχή, να παραδεχθούμε την αδυναμία μας. Κατηγορούμε την Εκκλησία και τους πατέρες ως δήθεν πολύ αυστηρούς. Επιλέγουμε λοιπόν και διαμορφώνουμε έναν νέο χριστιανισμό κατά την οκνηρία, την ανεμελιά, την ευκολία και την άνεσή μας. Θέλουμε να βιώσουμε καταστάσεις και χαρίσματα πνευματικά δίχως κόπο και μόχθο,
δίχως κόστος και θυσία. Ένας τέτοιος όμως χριστιανισμός μάλλον δεν είναι ορθόδοξος, γνήσιο ευαγγελικός και σταυροαναστάσιμος. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτή τη σταυροφόρο οδό διήλθαν. Μόνο οι αιρετικοί θέλησαν να ανοίξουν νέους δρόμους ευκολίας και προχειρότητος και τους κατήντησαν καθαρά αντισταυρικούς και αντιευαγγελικούς. Μόνο αναρτημένος στο σταυρό του πόνου, της αγωνίας, του πένθους, της εγκατάληψης, έχεις μια διαφορετική θέα του κόσμου, μια πλήρη εγκατάληψη στην αγκαλιά του Θεού, Πατέρα, μια καλά εγνωσμένη παράδοση στο Θείο θέλημα. Η συσταύρωσή μας με τον Χριστό θα μας αναστήσει κατά την ιερή ημνολογία μας. Η σταύρωση των παθών σου δεν σε αφήνει να ασχολείσαι με τα πάθη των άλλων. Το προσωπικό σου μαρτύριο σε απαλλάσσει από συνεχείς ξένες και περίεργες ενασχολήσεις. Ο πόνος καθαρίζει τον άνθρωπο, τον ωρεοποιεί ψυχικά και τον οριμάζει πνευματικά. Ο πόνος σε κάνει να συμπονάς ακόμη και τους άπονους, τους άσπλαγνους, τους πονηρούς, τους κακούς, τους βλάσφημους, τους άθεους, τους ίδιους τους σταυρωτές σου. Λυπάσαι για την αμάθεια, την μημάθεια, την άγνοια, τη διαστρέβλωση, την κακεντρέχεια που τους κάνει ημίθεους και θεούς, νητσαϊκούς υπερανθρώπους και απανθρώπους τελικά. Έτσι γίνονται οι σταυρωτές δούλοι των παθών τους, της ιήσεως και της επάρσεώς τους, σταυρωτές σταυρωμένοι, εξαθλειωμένοι, ανελεύθεροι, που βιώνουν από εδώ την κόλαση της ακοινωνισίας και της στερήσεως του ηλαρού φωτός της αγάπης του μόνου αληθινού Θεού. Ο σταυρωμένος δεν κατακεραυνώνει ως άλλος δίας τους σταυρωτές του, ούτε τους ξεσυνερίζεται, ούτε τους κηρύττει αγωνιζόμενος αγωνιωδώς να τους συνετίσει, να τους φρονηματίσει, να τους διδάξει. Φαίνεται να μην έχει γνώση, δύναμη, λόγο, ρητορία, εφράδια, τεκμήρια και παραστατικά. Παρουσιάζεται ως μικρός, ως ασθενής, ως άτιμος, ως φτωχός, ως άδοξος. Όμως αγαπητοί μου, ο φαινομενικά αδύνατος είναι ο όντως σοφός. Ο ατιμασμένος είναι ο πιο ένδοξος. Αυτή η μορία είναι η μεγάλη σοφία και αυτή η ατιμία η πιο μεγάλη δόξα. Μήπως μερικές φορές καλούμεθα σε υποχώρηση, σε σιωπή, σε φυγή και ας μας πούν αδύναμους και ανοήτους. Πάνω στο σταυρό, στον άφατο πόνο, αποφεύγει συστηματικά τις πολλές υποσχέσεις σε όλους, τα πλούσια ταξίματα, την άγρα πυθύνιον οπαδών και επεφημούντων ως εξουσιαστής και επιδέξιος στρατολόγος, τα ατέλειωτα κηρύγματα για μια ανώδυνη ζωή. Ο σταυρωμένος δεν έχει πολλά να πει, μιλάει η σταυρωμένη ζωή του και αυτή σε καλεί. Δι' αυτής και μόνο θα εισέλθεις στην άπλετη ευρυχωρία της αιωνιότητος, την οποία ασφαλώς και βεβαίως θα προγευθείς από αυτή τη ζωή. Αν συσταυρωθούμε και αν εκρωθούμε μαζί του, ώστε να συζήσουμε και να συναναστηθούμε, και αυτά όχι κάποτε, αλλά τώρα, αδελφοί μου, τότε θα ζήσουμε ουσιαστικά το μέγεθος και την αγάπη και την υψίστη δύναμη του Σταυρού. Ένα από τα πιο μεγάλα εμπόδια της πνευματικής ζωής και τα πιο πονηρά παγιδεύματα του δαίμονος στη ζωή του πιστού είναι η διαπροφάσεων αναβλητικότητα. Συσταύρωση με τον Χριστό σημαίνει, αδελφοί μου, κατάργηση κάθε καθυστέρησης, καταπολέμηση της νοχέλειας που δίνει χαλαρότητα και χλιαρότητα και αυξάνει την καλά περιγραφωμένη από τα νηπτικά κείμενα των Θεοφόρων Πατέρων ακιδεία. Πάνω στο Σταυρό δεν έχεις καιρό να ασχολείσαι με τους άλλους, όπως είπαμε, να τους κρίνεις και να τους κατακρίνεις, αλλά ασχολείσαι με το κάρφωμα των παθών σου και με την έκρωση των κακών επιθυμιών.
Σήμερα, αδελφοί μου, ο δαίμονας έχει εξυγχρονιστεί και αυτός. Έχει γίνει πιο ευγενής, πιο γλυκομήλητος, πιο ήπιος και γι' αυτό πιο υποχθόνιος, πιο υποκριτής και πιο ύπουλος. Έτσι έχει γίνει αρκετά πιο επικίνδυνος και θέλει ένα αγώνια να μας πείσει να δεχθούμε ένα Χριστό χωρίς σταυρό, έναν ασταύρωτο Χριστό που σημαίνει έναν ακίνδυνο, καλοσυνάτο, χαρούμενο, εύκολο Χριστό. Ένα Χριστό που δεν υπάρχει. Ένα Χριστό που να μην έχει σχέση με τη θυσία, την αυτοθυσία, την άσκηση, την αυταπάρνηση, το μαρτύριο και την ομολογία. Εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο όμως κηρύττομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτό είναι το δικό μας κήρυγμα. Μη και εμείς σκανδαλιζόμαστε και ανοητεύομαι με τους αδαείς. Ο Χριστός εισταυρώθηκε με δύο ληστές, ως κακούργος. Ό,τι έβλεπε ο ένας, έβλεπε και ο άλλος. Ο ένας βλασφημούσε, ο άλλος μετανοούσε. Ο ένας προκαλούσε, ο άλλος παρακαλούσε. Ο ένας σώθηκε, ο άλλος χάθηκε. Εκεί στην κορφή του Γολγοθά τελεσιουργήθηκε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Άλλοι το δέχονται, άλλοι το αρνούνται. Άλλοι το ακολουθούν και αγωνίζονται, άλλοι αδιαφορούν και χλεβάζουν. Οι πρώτοι δυσκολεύονται, ταλαιπωρούνται, αλλά έχουν πληροφορία, αισιοδοξία, ελπίδα ότι δεν δέρνουν τον αέρα, ότι θα οδηγηθούν σε άνεση, ελευθερία και μακαριότητα όχι για 10, 20, 50, 100 γήινα χρόνια, αλλά για την απέραντη, ατελεύθητη αιωνιότητα. Οι δεύτεροι μπορεί να έχουν πολλά, αλλά είναι χωρίς χαρά, όπως το λέγει ο Παύλος, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Να παρακαλέσουμε λοιπόν θερμά τον Σταυροθέντα Κύριο να διατηρεί την σωστική ιδιαιτερότητα της Ορθοδόξου αδιαιρέτου Καθολικής Εκκλησίας και βιωτής, βιώνοντας σε καθημερινή βάση τη σταυροαναστάσιμη χαρά, τη χαρμολύπη. Οι όποιες πράξεις μας, όταν θα χρειαστεί να μιλήσουμε ως κήρυκες του Θείου Λόγου, ως απολογούμενοι, ως ορωτώμενοι, όταν θα πρέπει να σιωπήσουμε για να ακούσουμε πιο πολύ, για να προσευχηθούμε πιο πολύ, για να αποφύγουμε την όξυνση και την ταραχή, οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας, οι αποφάσεις μας, οι κινήσεις μας, οι αντιδράσεις μας, να είναι όλες ποτισμένες στο κλίμα της ατμόσφαιρας που επικρατεί στην κορυφή του λόγου του Γολγοθά. Τότε θα είμαστε πιστοί ακόλουθοι του Σταυρωμένου, σταυροφόροι χριστιανοί, που θα σηκώνουμε ελπιδοφόρα τον προσωπικό μας δικό μας σταυρό, που απαραίτητα θα πρέπει να σηκώσουμε κατά των λόγιων του Κυρίου μας που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Μάλιστα η άρση αυτή θα πρέπει να γίνεται ευχάριστα, πρόθυμα και με κάφηση, όπως τονίζει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 14. «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε αυτές τις επιφανειακές και παροδικές χαρές και γλυκύτητες για να έβρουμε μια πιο βαθιά χαρά. Τη χαρά της συγκινήσεως και διαρκού συνυπάρξεως μετά του Χριστού και Θεού μας και Λυτρωτού μας. Αυτή η συνάντηση δίδει στον κόσμο μια βαθύτερη ομορφιά, μια αληθινή αίσθηση που ξενεί μια αγνή και δυνατή χαρά. Η χαρά είναι κρυμμένη μέσα στο σταυρό του Χριστού. Υπάρχουν και άλλοι σταυροί που δεν ελευθερώνουν και δεν οδηγούν στην αληθινή χαρά, όπως ο σταυρός του εξεβονίμων ληστού. Η κένωση του σταυρού, αδελφοί μου, σημαίνει όχι μεγαλείο δόξας, σκληρή εξουσία και μόνο δικαιώματα, αλλά διακονία, υποχωρητικότητα, ανεκτικότητα, ασκητικότητα και ταπείνωση. Έτσι προσπαθούν και έτσι ζουν οι σταυροφόροι
Άγιοι της Εκκλησίας. Ο χριστιανισμός ο αληθινός, ο του Ευαγγελίου και της αδιαιρέτου Εκκλησίας είναι πάντοτε σταυρωμένος και πάντοτε οδηγεί από το Σταυρό στην Ανάσταση. Κάποτε ο διακριτικός Αββάς Ποιμήν ήταν σε έκσταση και όταν ρωτήθηκε πού βρισκόταν, αναγκάστηκε ο μακάριος να απαντήσει. Ο αιμός λογισμός όπου η Αγία Μαρία Εθεοτόκος έστηκε και έκλαιεν επί του Σταυρού του Σωτήρος και εγώ ήθελον πάντοτε ούτω κλαίειν. Αδελφοί μου, το σύμβολο του χριστιανισμού είναι ο Σταυρός. Η Εκκλησία μας είναι σταυρόσιμη, η Ορθοδοξία σταυρωμένη, οι χριστιανοί σταυροφόροι, φορώντας το Σταυρό, ασπαζόμενοι το Σταυρό, κάμνοντας το Σταυρό μας, υποσχόμεθα υπακοή στο μήνυμά του, που διαλαλεί σταύρωση των παθών μας, ταπείνωση, υπομονή, επιμονή, ελπίδα, απάθεια, ανάσταση, άνεση, ελευθερία, χάρη, χαρά ανεκλάλητη, παρθενικό βλέμμα, παρθενική καρδιά, παρθενικές σκέψεις, παραδείσια εδώ και τώρα, καταφάσκοντας, προσκυνώντας φιλότιμα, πρόθυμα πρόσχαρα, τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου και Θεού μας, του οποίου η ενίσχυσης, η χάρις και η ευλογία να είναι με όλους σας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και καλή συνάντηση την επομένη Κυριακή. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Πατρός και Αρχιερέως ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αφήστε εκεί να μην παίρνει.